Εμείς πήραμε μία πρωτοβουλία, βγάλαμε μία ανακοίνωση. Θέλουμε, ο λόγος που βγάλαμε αυτή την ανακοίνωση είναι περισσότερο, είναι η καταρχήν η ανακοίνωση είναι για τους δημότες. Σκουπίδια σε βουνά έχουν πλημμυρίσει τη Νέα Σμύρνη. Αυτά οφείλεται στην απεργία που έχουν κηρύξει οι υπάλληλοι του Δήμου. Θα σας φανεί περίεργο, αλλά δεν είναι δικό τους το σφάλμα. Σε μια αξιέπαινη προσπάθεια, η ηγεσία των υπαλλήλων του Δήμου κάλεσε σε συνέντευξη τύπου όλα τα τοπικά μέσα για να εξηγήσει γιατί συμβαίνει αυτό. Είναι η δεύτερη φορά που όλα τα μέσα ενημέρωσης μαζεύονται κάτω από την ίδια στέγη μετά από το προεκλογικό debate για να παρουσιάσουν ένα θέμα που απασχολεί την πόλη. Στη συνέντευξη τύπου παρευρέθηκαν εκτός από το nstv.gr οι εφημερίδες Τα Επίκαιρα, Η Φωνή της Νέας Σμύρνης και Ο Απόϊχος. Έτσι, αυτή η ανακοίνωση βγήκε για να πούμε στον κόσμο ότι ποιοι είμαστε, τι παίρνουμε και να σταματήσει αυτή η παραπληροφόρηση που υπάρχει ότι είμαστε οι δημόσιοι υπάλληλοι, ότι είμαστε τα golden boys, ότι παίρνουμε 2-3 χιλιάδες το μήνα, ότι είμαστε τεμπέληδες, ότι είμαστε 1.200 που μας αποκαλούν οι διάφοροι πολιτικοί και τέτοια. Το μόνο θέμα που κοίταται συνάδελφοι, αυτό είναι ασφαλίτικο του κύριου Περιμένη. Για ασφαλίτικα εδώ μέσα εγώ δεν τα δέχομαι. Μα αφήνουμε το θέμα. Όμως έχω το μόνο θέμα στο Σύλλογο. Ότι τελικά θα δίνουμε ονόματα συναδέλφων στον κύριο Περιμένη. Με τις κάμερες. Βεβαίως δεν έλειψαν και οι γνωστοί τραμπούκοι του Δήμου που εισέβαλαν να δηλώσουν το παρόν. Ο συγκεκριμένος που είδατε να τραμπουκίζει είναι ο προϊστάμενος της Καθαριότητας που είναι υπεύθυνος κακοδιαχείρισης για τις προμήθειες του Δήμου. Όμως θα αναφερθούμε σχετικά με αυτό σε επόμενο ρεπορτάζ. Στο θέμα των σκουπιδιών, το Προεδρείο απάντησε ότι κάνουν προσπάθειες να μαζέψουν τα σκουπίδια ανά γειτονιές. Αλλά οι χωματερές δεν τους αφήνουν να τα πετάξουν ούτως ή άλλως. Καταρχήν να ξέρετε, Τετάρτη χθες η λαϊκή μαζεύτηκε. Παρόλο που η Ομοσπονδία από πάνω, πήγα εγώ χθες το βράδυ που είχε έκτακτη γενική συνέλευση, η γραμμή ήταν να μην μαζευτούν οι λαϊκές και νοσοκομεία. Εμείς σαν Νέα Σμύρνη είπαμε όχι. Γιατί ο σκοπός μας, όπως σας είπα στην αρχή, δεν είναι να φέρουμε το δημότη απέναντί μου και να μείνει, ας πούμε, η λαϊκή κάτω. Έτσι, με χαρτί του συλλόγου πήραμε εμείς την ευθύνη. Στείλαμε χαρτί με τα πορηματοφόρα να πάνε να διάσουν τη λαϊκή. Τη μαζεύτηκε, πήγε πάνω στο ΧΙΤΑ με χαρτί δικό μας. Σας ξαναλέω γιατί παίρνουμε ευθύνη. Και εμείς δεν είμαστε από την Ομοσπονδία, συνεργαζόμαστε. Τώρα αυτό που λέτε, το έχουμε σκεφτεί. Απλά τι είναι, ότι τέθηκε ας πούμε, να πάμε να μαζέψουμε, ξέρω εγώ, να βγει ένα μάξι να μαζέψει τα κεντρικά. Εμείς το θεωρούμε αδικία αυτό. Δηλαδή να πάμε να μαζέψουμε την πλατεία ή την Ομήρου και να μείνουν οι γειτονιές. Υπάρχει μια συνεργασία και με την Καθαριότητα τους προϊσταμένους. Θα έχουμε και μια συνεργασία με τον Δήμαρχο, εάν μπορούμε να βγάλουμε, βέβαια με αυστηρά κριτήρια και πολύ επιλεκτικά, δηλαδή αυτά που όπου βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλος όγκος μέσα έξω από το κάδο, να κάνουμε μια προσπάθεια να μαζέψουμε μπροστά από παιδικούς σταθμούς, δηλαδή όπου υπάρχει σχολεία. Καταλάβετε, δεν είμαστε δηλαδή αδιάλακτοι, όχι. Δεν κάνουμε τίποτα, ας πούμε. Σας το είπα και στην αρχή. Ό,τι μπορούμε εμείς κάνουμε. Όπου μπορούμε να βοηθήσουμε, τέθηκε να κλείσουμε το δρόμο. Λέω, παιδιά, όχι. Γιατί να κλείσουμε? Γιατί λέει να ταλαιπωρήσω εσάς που περνάτε με το αυτοκίνητο? Έτσι κι αλλιώς, έξω από το Δημαρχείο που είμαστε, περνάνε από το πρωί μας, βλέπουν, όλοι είναι μαζί μας. Δεν νομίζω κανένας να μην καταλαβαίνει ότι τα δίκαια αιτήματά μας. Δεύτερον, η μισθή είναι τραγική. Παρουσιάστηκε μισθοδοσία με λιγότερο από 700 ευρώ, ενώ υπάρχουν εργαζόμενοι που λαμβάνουν 5 ευρώ και να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Οι εργαζόμενοι του Δήμου δεν είναι μεγάλο στελέχη παρά το Υπουργό. Μεροκαματιάριδες όπως ο υπόλοιπος Κοσμάκης είναι. Δηλαδή έχω φέρει εδώ, για να μην εκθέσω άλλους, έχω φέρει τη μισθοδοσία μου την τελευταία που πήρα. Άμα θέλετε να την βγάλω φωτοτοπία, να σας τη δώσω, να τη χρησιμοποιήσετε και το όνομά μου πάνω και τέτοια. Εγώ είμαι ΔΕΛΤΑ ΕΨΙΛΟΝ, είμαι οδηγός απορριμματοφόρων. Πήρα 822,86, μείον 175 που είχε κρατήσει, πήρα 640 ευρώ. Μηνιάτικο, όχι 15 ημέρο, μηνιάτικο. Με πόσα χρόνια είναι η διαδικασία? 11. Έτσι, 640 ευρώ. Και το δάνειό μου που έχω το στεγαστικό είναι 670 ευρώ. Στα κανάλια παρουσιάζεται το μοντέλο του δημοσίου υπαλλήλου, ο οποίος λαμβάνει αποδοχές πάνω από 2.000 ευρώ. Επομένως, όλες οι μειώσεις φαίνονται σε αυτό το ποσό. Ειδικά για το Δήμο Νέας Σμύρνης. Μπορείτε να μας πείτε, κυρίως και ανά υπηρεσία, ποιος είναι ο χαμηλότερος και ποιος ο υψηλότερος μισθός που κάποιος που εργάζεται για το Δήμο Νέας Σμύρνης λαμβάνει?
Χωρίς να υποθούν ονόματα, έτσι δεν θέλω. Όχι, χωρίς ονόματα. Μία διακύμανση. Σας λέω, κοιτάξτε ποια είναι η λεπτομέρεια. Ας πούμε, εγώ είδα, σας είπα ότι έχω εδώ το καθαριστικό μου. Υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι οι οποίοι πήραν πολύ λιγότερα. Γιατί ας πούμε το στεγαστικό τους που έχουν ή κάποιο δάνειο και τέτοια που έχουν, περνάνε μέσα από την μισοδοσία. Δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι που μου δείξανε πήρανε 5 ευρώ. Βγάζοντας τα δάνεια που έχουν και που γίνονται κρατήσεις μέσα από τη μισοδοσία, πήρανε 5 ευρώ μηνιάτικο. Αυτοί οι υπάλληλοι που είναι ΥΕ που μαζεύουν τα σκουπίδια, από 650, 700 και ο μεγαλύτερος μαζί με τα έξοδα κίνησης να φτάνει το 950 ευρώ, 1000, 1100 το πολύ. Σε ό,τι αφορά τους διοικητικούς, ο μισθός διευθυντού αυτή τη στιγμή δεν ξεπερνάει τα 1300-1340 ευρώ. Με 20 χρόνια, 25 χρόνια προϋπηρεσία. Τρίτον, ενώ γίνεται απεργία, οι παιδικοί σταθμοί και τα ΚΑΠΗ λειτουργούν κανονικά προς το παρόν. Εκτός από την καθαριότητα, ας πούμε σήμερα και η παιδική σταθμή και τα ΚΑΠΗ είναι ανοιχτά. Δεν θέλουμε, παρότι από την Ομοσπονδία λένε κλειστά κατάληψη σε όλα τα δημοτικά καταστήματα, σε ό,τι έχει να κάνει με τον Δήμο. Αλλά είπαμε όχι. Εντάξει, περισσότερο συμβολικό είναι κιόλας αυτό του Δήμου. Έτσι, δεν θέλουμε να ταλαιπωρηθούν ευαίσθητες ομάδες όπως είναι τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι. Γι' αυτό και θέλω να προσθέσω αυτό, επειδή δημιουργήθηκε ένα θέμα και με το βοήθεια στο σπίτι. Γιατί δεν βγαίνει ούτε το βοήθεια στο σπίτι. Σε συνεργασία πάλι με τον Γιώργο, που είναι στην κοινωνική υπηρεσία, είπαμε εμείς, σαν σύλλογος, από τη Δευτέρα, μεταξύ, να το πληρώσει ο σύλλογος, που κανονικά δεν πρέπει να το πληρώσει ο σύλλογος, είναι θέμα του Δήμου αυτό να πληρώνει αυτά τα έξοδα. Παρ' όλα αυτά, να μοιραστούν τα φαγητά που είναι για τους άπορους, κάποιοι ηλικιωμένοι που έχουν κάποιες εξετάσεις και τέτοια, και να αναλάβουμε εμείς το κόστος. Παιδική σταθμή, αν δεν έχουν ενημερωθεί οι γονείς δύο μέρες πριν, δεν κλείνουν. Ας είναι η μεγαλύτερη απεργία. Εάν δεν έχουν ενημερωθεί οι γονείς ότι ο σταθμός είναι κλειστός, δεν μπορεί να το πάει όλο στο παιδί εκείνη την ώρα και να του πεις: ω, κατάληψη σήμερα. Αυτά πρέπει να μετρήσουν στην κοινωνία. Δεν μπορεί να είμαστε συνέχεια αντίπαλοι απέναντι. Τέταρτον, εάν υπάρξουν καταγγελίες από δημότες σχετικά με υπαλλήλους του Δήμου, ο Σύλλογος δεσμεύτηκε στο όνομα της διαφάνειας να εξετάσει οπωσδήποτε την καταγγελία. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο που προσπαθείτε, όχι με τα λόγια αλλά με πράξεις, να φέρετε και την κοινωνία την τοπική μαζί σας. Όμως υπάρχουν κάποιες καταγγελίες, οι οποίες συνίσταται στο γεγονός ότι αρκετοί συμπολίτες μας δεν εξυπηρετούνται από κάποιους, όχι από όλους. Μεμονωμένα. Και η ερώτηση είναι εξής. Υπάρχει αυτή η καταγγελία που λέει ότι διάφοροι υπάλληλοι του Δήμου, ενώ έχουν προσληφθεί με συγκεκριμένες ειδικότητες, δεν βρίσκονται στις ειδικότητές τους. Για να φύγει αυτό το σύννεφο, είτε της παραπληροφόρησης είτε της υπόνοιας, εσείς ως σύλλογος εργαζόμενο του Δήμου Νέας Μήνης, προτίθεστε να κάνετε απογραφή στο ίδιο σας το όργανο? Να σας απαντήσω. Εμείς ό,τι καταγγελία δεχόμεθα την εξετάζουμε λεπτομερές, δεν αφήνουμε, δηλαδή πλέον καινούργια σύνθεση μπορώ να μιλήσω για τώρα, δεν αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω πλέον. Έτσι, οποιαδήποτε καταγγελία. Εμείς δεν έχουμε τέτοια καταγγελία επίσημα που να λέει, ας πούμε, ότι ο Παπουτσής έχει μπει σαν οδηγός και δουλεύει σε κάποια άλλη ειδικότητα. Οποιαδήποτε καταγγελία. Απλά πρέπει να λάβετε υπόψη σας όμως ότι υπάρχουν πολλές ελλείψεις στο Δήμο μας, σε προσωπικό. Πάρα πολλές ελλείψεις. Τώρα και με τον οργανισμό που το καινούριο που θα βγει και τέτοιο, μέσα εκεί αποτυπώνονται όλες οι ελλείψεις. Μπορείτε, άμα θέλετε, όταν θα ψηφιστεί με το καλό και τέτοια το οργανόγραμμα αυτό, να δείτε, να σας το δώσουμε κιόλας, να δείτε τις ελλείψεις προσωπικού. Δηλαδή, λέει, ας πούμε, ότι εκεί πρέπει να είναι οι θέσεις 10, έχουμε 5 υπαλλήλους. Εκεί πρέπει να είναι 20, έχουμε 8 υπαλλήλους. Έχουμε τρομερές ελλείψεις. Δεν ξέρω σε τι αναφέρεστε ακριβώς, αλλά εάν είναι, δηλαδή ότι ας πούμε εγώ είμαι εκεί, αλλά έχω ανάγκη τώρα σε κάποια υπηρεσία που είναι άμεσα, πρέπει να δώσω περισσότερο βάση, να πάει κάποιος υπάλληλος να δουλέψει για ένα μικρό χρονικό διάστημα και να ξαναγυρίσει πάλι εκεί. Δεν ξέρω αν λέτε αυτό. Πάντως, τέτοιες καταγγελίες εμείς δεν έχουμε στα χέρια μας. Αν έχουμε, ευχαρίστως να εξετάσουμε ότι δεν είναι τίποτα ακριβώς.